Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε και σήμερα στην πατρότητα της πρότασης για το πρώτο κούρεμα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κάλεσε τον Νίκο Αναστασιάδη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να σταματήσει κατά την εκφρασή του να κρύβεται πίσω από νομικίστικες ανακοινώσεις των επιτελείων του και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εκείνος εισηγήθηκε το κούρεμα κάτω από τις 100.000 ευρώ, γιατί αν δεν τον διαψεύσει, αυτό σημαίνει πως ο ίδιος είπε ψέματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ψέματα στον κυπριακό λαό και με τους δικούς του λανθασμένους χειρισμούς οδήγησε την κυπριακή οικονομία σε περιπέτειες. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Σταύρος Μαλάς. Τελικά, κανέναν πιστόλι στον κρόταφο δεν τέθηκε στον κύριο Αναστασιάδη. Αυτός πρότεινε το κούρεμα, αυτός πρότεινε τη συγκεκριμένη φόρμουλα και πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί παρά και τις παρενέσεις του Eurogroup στη συνεδρία της 18ης του Μάρτη του 2013 απεφάσισε από μόνος του η κυβέρνηση να καταθέσει το νομοσχέδιο. Ευθύνες σε κυβέρνηση και Βουλή για το κούρεμα καταθέσεων επιρρύπτει το επιτελείο Λιλίκα. Ο κ. Ντάιζελμπλουμ σε μια μορφή απολογισμού μετανιώνει για αυτόν το επεισόδιο, αν και ήταν η κυπριακή κυβέρνηση που πρότεινε την επιβολή αυτού του μέτρου. Είναι όμως και μερικά σημεία που χρήζουν επισήμανσης, όπως και πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη και της Βουλής τον Μάρτιο του 2013. Ο πρόεδρος του ΔΙΣΥ απάντησε εκ μέρους του κυβερνητικού στρατοπέδου. Όσοι σχολιάζουν τις αναφορές Ντάιζενμπλουμ ήταν αυτοί που με τις μαγκές τους οδήγησαν στο κούρεμα των καταθέσεων, τόνισε ο Αβέροφ νεοφυτού. Λίγη σεμνότητα δεν βλάπτει. Και ας διαβάζουμε και τι λέει ο Ντάιζενμπλουμ. Επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται το κούρεμα καταθέσεων και εισηγήθηκε ένα τέλος που δεν ξεπερνούσε το εισόδημα των τόκων 1,5 με 2 χρόνων. Σε ποιο βαθμό μπορούν να εμπιστευτούν τον κύριο Αναστασιάδη πολίτες και ποιες προσδοκίες μπορούν να έχουν από αυτόν? Ανεξαρτήτως της ουσίας και των ευθυνών για το κούρεμα που επιβλήθηκε στην χώρα μας, αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν είπε ποτέ την αλήθεια για το παράνομο κούρεμα των ασφαλισμένων καταθέσεων. Και βολές από την ΕΔΕΚ. Επιβεβαιώνεται πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμενε στο κούρεμα για τους δικούς του λόγους. Πολύ αργά θυμήθηκε να εκφράσει τη μετάνοιά του ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος συνέβαλε στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας, προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στους πολίτες. Είναι προφανές, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, πως στην ουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμεινε στο κούρεμα για τους δικούς του λόγους.